Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν τι εικόνα αντικρίσατε εκεί στον Εύρο. Υψηλό φρόνημα, μια κατάσταση που την περίμενα άλλωστε, γιατί όταν φοράς τη στολή του Έλληνα στρατιώτη ή γενικότερα του Έλληνα αξιωματικού ή του Έλληνα αστιφύλακα, τότε νομίζω ότι τα πράγματα μπαίνουν στη σωστή τους διάσταση στον ψυχισμό του καθενός. Και τότε για όσους έχουν υπηρετήσει αντιλαμβάνονται τι εννοώ και τότε κάνουν όλοι το καθήκον τους στο έπακρο. Είδα λοιπόν την Ελλάδα ενωμένη εκεί πάνω, την Ελλάδα αγωνιούσα γιατί τι θα γίνει, βεβαίως τι θα γίνει μετά από όλη αυτή την ιστορία που δεν είναι ούτε πρόσφυγες αυτοί οι άνθρωποι ούτε μετανάστες, γιατί ένας μετανάστης όταν θέλει να πάει σε μια χώρα επιλέγει άλλους δρόμους να πάει, έτσι πηγαίνει με ταξιδιωτικά έγγραφα, μπαίνει κανονικά, δεν πετάει πέτρες δακρυγόνα και που τα βρίσκει άλλωστε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κατευθυνόμενο αυτό πλέον από τον κύριο Ερντογάν. Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται, πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουν πρόβλημα. Αυτά τα πράγματα μιλάνε μόνα τους, δεν χρειάζεται. Εμείς όταν είδαμε να συμβαίνουν αυτά στον Εύρο, κάναμε μια κίνηση και το είπα και την προηγούμενη σε άλλο κανάλι. Είπα ότι εμείς δεν μεταφέραμε ρύζι, μακαρόνια και αυτά τα πράγματα τα έχουν οι στρατιώτες. Εμείς μεταφέραμε εκείνα που δεν έχουν. Μεταφέραμε 45.000 σπαστούς καφέδες. Ωραία. Μεταφέραμε 40.000 τεμάχια κρουασάν. Μεταφέραμε πάρα πολλές σοκολάτες. Μεταφέραμε 6 τόνους χυμούς τετραπάκ και 20 τόνους πορτοκάλια. Ξηρή τροφή δηλαδή για τους ανθρώπους, για τους στρατιώτες που βρίσκονται εκεί ώρες ολόκληρες. Και όλα εκείνα τα ενεργοβόρα πράγματα που τους κρατάνε ζωντανούς και ακμαίους τα κρύα βράδια και όχι μόνο. Τα παιδιά που υπηρετούν είναι παιδιά μας. Τα παιδιά που υπηρετούν είναι δικοί μας άνθρωποι. Έτσι. Και το κύμα αλληλεγγύης που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα σφραγίστηκε από το Δήμο Άργους Μυκηνών ότι μέσα σε μια μισή μέρα μαζέψαμε 40 τόνους από αυτά τα πράγματα και τα μεταφέραμε πάνω και τα παραδώσαμε στην 16η Μεραρχία η οποία με τη σειρά της τα άπλωσε σε όλο το μήκος του Εύρου. Δεν νομίζουμε ότι κάναμε και τίποτα σπουδαίο. Εμείς κάναμε μια κίνηση αλληλεγγύης απέναντι στα στρατευμένα παιδιά μας. Τους είπαμε ότι δεν χτυπάει η καρδιά μόνο εκεί. Όλη η Ελλάδα είναι συντονισμένη. Αυτό είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν ομοψυχία. Τώρα αυτοί οι οποίοι δεν το αισθάνονται και δεν το καταλαβαίνουν, ας ψαχτούν τι πρόβλημα έχουν. Είναι ελάχιστοι και άλλωστε και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που πρόλαβα να διαβάσω γιατί χθες γύρισα, δείχνουν ότι το 90% των Ελλήνων λέει ότι πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και κλείνει τα σύνορά μας. Το οτιδήποτε αντίθετο θα ήταν παράλογο και αν θέλετε τραγελαφικό, έτσι, το να κλείνεις την πόρτα του σπιτιού σου, το να ορίζεις ποιος θα μπει μέσα και το ποιος δεν θα μπει, νομίζω ότι αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Τώρα βέβαια θέλω να πω και κάτι άλλο και επιτρέψτε μου σας παρακαλώ πολύ, μου δίνετε την ευκαιρία. Παρακαλώ. Θέλω να πω ότι παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τις ΜΚΟ, με αυτές τις δίθεν μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν θησαυρίσει και έχουν πλουτίσει, παίζοντας το ρόλο του δουλέμπορα, παίρνοντας ανθρώπους από εδώ, βάζοντας τους σε περιπέτειες, απλά και μόνο για να οικονομούν εκείνοι. Αυτά πρέπει να τα δει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, να τα ελέγξει ακόμα περισσότερο η κυβέρνηση δική μας. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο είναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πεζοδρομιακές εκφράσεις, αλλά είναι η συμπεριφορά του Ερντογάν, ακουμπήστε μου λεφτά γιατί αλλιώς εγώ θα σας κάνω ζημιές στην Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να το καταλάβει ότι τα σύνορα της Ελλάδας δεν είναι σύνορα με την Ελβετία, ούτε έτσι είναι σύνορα με κάποια άλλη πολιτισμένη χώρα. Έχουμε να κάνουμε με απολύτιστους ανθρώπους και θυμάστε εσείς εκεί πάνω και οι πιο πάνω τι έγινε με τα δύο παιδιά που μας είχαν αρπάξει τότε. Έχετε δικαίωμα. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η ομοψυχία είναι το πρώτο συστατικό που πρέπει να αναπτύξουν οι Έλληνες και το δεύτερο θα πρέπει να καταλάβουμε και να γυρίσουμε σιγά σιγά λίγο τα μάτια μας ότι οτιδήποτε πατριωτικό δεν είναι ούτε ναζιστικό ούτε χιτλερικό. Οτιδήποτε πατριωτικό είναι ελληνικό, είναι για την πατρίδα μας. Έτσι. Και μην μπερδεύουν τους όρους γιατί μάλλον αγράμματοι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν τέτοιους όρους.
Λοιπόν, τα μυαλά μας και τα μάτια μας, τα παιδιά μας που υπηρετούν την πατρίδα. Κύριε Δήμαρχε, μία τελευταία ερώτηση. Εάν χρειαστεί, θα ξαναστείλετε τρόφιμα, ξηρά τροφή. Μα το συζητάτε. Ωραία. Μα το συζητάτε. Ούτε συζήτηση. Έτσι. Και όχι μόνο αυτά. Και οτιδήποτε άλλο μας ζητήσουν. Είμαι σε επαφή με τους δημάρχους, τους ομολόγους μου της περιοχής. Και μάλιστα όταν πήγαμε στη 16η Μεραρχία, ο κύριος Μαυρίδης, ο δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Βασίλης, που είναι, είμαστε φίλοι, πραγματικά ήταν δίπλα μας. Και του εξήγησα τηλεφωνικά ότι εμείς δεν ανεβάζουμε ρύζι και μακαρόνια. Εμείς ανεβάζουμε αυτά τα πράγματα και μου είπε, αυτά χρειάζονται και οι φαντάροι μας. Να φάνε μια σοκολάτα, να φάνε ένα κρουασά, να πιούν ένα καφέ το βράδυ. Έτσι, ανεβάσαμε 45.000 καφέδες, σας λέω, 40.000 τεμάχια κρουασάν, 6 τόνους χυμούς, 20 τόνους πορτοκάλια, πάρα πολλές σοκολάτες, πάρα πολλούς ξηρούς καρπούς. Σε σύνολο, υπολογίζουμε, γιατί δεν τα ζυγίσαμε βέβαια, η αγάπη δεν ζυγίζεται, υπολογίζουμε ότι πρέπει να ήταν γύρω στους 40 τόνους τα δύο μεγάλα φορτηγά που ανέβηκαν επάνω, νταλίκες, όχι φορτηγά, νταλίκες, και όταν θα, αν ξαναχρειαστεί, που απεύχομαι να χρειαστεί, εμείς θα είμαστε πάλι στο πλευρό τους. Θα σε επισημαίνω ότι η αλληλεγγύη του Δήμου Άργους Μυκηνών, ενός Δήμου που βρίσκεται στην Πελοπόννησο, που είναι 1.000 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας, ήταν τόσο γρήγορα τα αντανακλαστικά τους, που μέσα σε μια μισή μέρα τα μαζέψαμε όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δείχνει ότι όταν χρειαστεί η Ελλάδα είναι ενωμένη. Μην το συζητάτε. Είναι κάτι παραπάνω. Για όσους έχουν υπηρετήσει, αντιλαμβάνονται ότι αυτές τις ώρες που ανεβαίνει η αδρεναλίνη εκεί πάνω, υπάρχουν εκτός από τις καρδιές αυτών που χτυπούν εκεί, υπάρχουν και οι γονείς τους από πίσω. Υπάρχουν οι μανάδες και οι πατεράδες που περιμένουν τα παιδιά τους να γυρίσουν πίσω. Και βεβαίως η πατρίδα κάνει το καθήκον της, αλλά πρέπει και όλοι εμείς να τους έχουμε